εικόνες από το παρελθόν έρχονται και πάλι στο προσκήνιο όταν στις 28 Ιανουαρίου του 2019 μια περίεργη υπόθεση ξεκίνησαν να ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα. Όπως υποστήριζε τότε, ένας 43χρονος επιχειρηματίας αναγκαστήκε να δώσει 4.200.000 ευρώ σε κακοποιούς που υποστήριζαν ότι είχαν απαγάγει την κόρη του. Ήτανε Παρασκευή 25 Ιανουαρίου όταν ο καταγγέλων ιδιοκτήτης της εταιρείας Security που εδρεύει στον Αμυγδαλαιόνα Καβάλας είχε επισκεφθεί την αστυνομική διεύθυνση που έλεγε ότι οι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι του και υπό την απειλή όπλου τον ενημέρωσαν ότι απήγαγαν την κόρη του και τον ανάγκασαν να δώσει λίτρα από την εταιρεία αξίας 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Διευθυντή εταιρεία Security στην Καβάλα κατεγγυλώ ότι τρει άνδρες υπό την απειλή ότι θα σκοτώσουν την κόρη του που υποστήριζαν ότι την είχαν ήδη απαγάγει, τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο τη εταιρεία από το οποίο πήραν 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Η Καβάλας, Καβάλα, ημέρα Δευτέρα, πίσω είναι τα, το υποκατάστημα τη ε μεγάλης εταιρείας security, πολυεθνικής εταιρείας, που πρωταγωνιστεί στο σύριαλ του Σαββατοκύριακου, δηλαδή την απαγωγή και την ληστεία ενός ποσού που αγγίζει ή τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ ή τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος κατέθεσε αρχικά ότι οι τρεις άνδρες του είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του, από όπου και τον απήγαγαν και τον εκβίασαν με τη ζωή της κόρης τους. Την κόρη όμως δεν την είχαν απαγάγει όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Τότε η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση ως την ληστεία της χρονιάς με την μεγαλύτερη λία των τελευταίων υποχών, η οποία φαίνεται ότι σταδιακά φτάνει στην εξυχνίασή τη. Έτσι λοιπόν το πρωί τη 5 ης 19 Δεκεμβρίου του 2019, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε μετά από έφοδο τη αστυνομία σε επιχείρηση εμπορία και επισκευή αυτοκινήτων στα Αμυσιανά Καβάλα. Σύντομα, Εμφανίστηκε μια μπουλντόζα η οποία άρχισε να ψάχνει σαν μένα χρήματα στο έδαφος και αμέσως βρέθηκε η αρχή του νήματος. Βρισκόμαστε εδώ στον χώρο στην Μάντρα στα Μισχενά Καβάλας όπου από χθε ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι μιας περίεργης υπόθεσης της ληστείας στην εταιρεία Security που είχε έδρα τον Εμιγδαλεώνα της Καβάλας και πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 στις αρχές δηλαδή αυτού του έτου. Όλα ξεκίνησαν χθε το απόγευμα των αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έφτασαν εδώ στο στο χώρο και μετά την σύλληψη του ε, ιδιοκτήτη της ε, συγκεκριμένης ε, μάντρα αυτοκινήτων. Η τηλεόραση του Σέντερ βρέθηκε στο σημείο και έκανε αυτοψία στα σημεία όπου έκανε έρευνα η αστυνομία. Ε, καταρχάς πριν πούμε και δώσουμε τα όποια στοιχεία, Σα δίνει κάποια ε, ε, εικόνε από τα σημεία που χθε ερευνούσαν οι αστυνομικέ δυνάμει ή οι δυνάμει τη ε, ΟΠΚΙ. Από πίσω μα λοιπόν βρίσκεται το συγκεκριμένο σκάμα. Ένα σκάμα το οποίο χθε ε, ξεκίνησαν οι αστυνομικοί με μπουλντόζε να σκάβουν για να ψάξουν να βρουν τι Άλλο προφανώ τα χρήματα. Τα χρήματα τα οποία ήταν διαμοιρασμένα σε αρκετά σημεία του συγκεκριμένου χώρου. Να σου πω ότι έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό, σχεδόν το σύνολο του ποσού, πλην φυσικά από τα χρήματα τα οποία κατάφεραν οι δράστε να χρησιμοποιήσουν. Αυτέ είναι οι πρώτε πληροφορίε. Να σα δώσουμε επίση εικόνα ότι αυτοί που μέχρι στιγμή έχουν συλληφθεί είναι οι δύο ιδιοκτήτε τη συγκεκριμένη μάντρα, και Μπαμπά, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλα και φυσικά ο διευθυντή τη εταιρεία Security. Και οι έρευνε προχωρούν με ταχύτατου ρυθμού. Εδώ τώρα σα δείχνει ο Αντώνη Οτζούμα το πρώτο σκάμα εδώ όπου ξεκίνησαν οι αστυνομικοί να ερευνούν τι υπάρχει θαμένο κάτω από το συγκεκριμένο σημείο. Εδώ λοιπόν που φημολογείται ότι βρέθηκε ο ένα εκ των σάκων που περιείχε μέσα το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ. Δεν είναι όμω το μόνο κομμάτι αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν στο εσωτερικό του οικίματο όπου βρέθηκε τμήμα του χρηματικού ποσού, όπω είπαμε και νωρίτερα, σε δύο. Μέρη βρέθηκε το χρηματικό ποσό σε μια καταπακτή του οικείματο και εξωτερικά. Θα σα δείξουμε λοιπόν το εσωτερικό. Εδώ, αυτή είναι η τρύπα την οποία άνοιξαν οι άνδρε αστυνομία χθε. Μία τρύπα το πολύ, ένα μέτρο είναι, όπου εδώ μέσα βρήκανε μέρο του χρηματικού ποσού. τον σάκο με τα, σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, 500.000 ευρώ που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο. Οι αστυνομικοί έκαναν φίλο και φτερό ολόκληρη την επιχείρηση, ανοίγοντα πατάρια, ψάχνοντα μέσα στα αυτοκίνητα, ανοίγοντα αποχέτευσει και καταπακτέ, για να είναι βέβαιοι ότι δεν θα βρεθεί και σε άλλο σημείο τη επιχείρηση οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίε. Μια βαλίτσα με λιγότερα βέβαια χρήματα βρέθηκε και σε ακατή το σπίτι ιδιοκτησία των ίδιων ατόμων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χρήματα και φυσικά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η καταμέτρηση. Δεν ήταν όμω το μόνο σημείο. Και σε άλλα σημεία ε, του συγκεκριμένου Αντώνη αν μπορούμε να πάμε λίγο και από την άλλη πλευρά. Ε, και σε άλλα σημεία λοιπόν του συγκεκριμένου ε, χώρου, σε ειδικά διαμορφωμένε ε, κρύπτε υπήρχαν. Ε, σάκι με χρήματα. Η τηλεόραση του Σέντερ μετέδιδε καρέ προς καρέ όλη την αυτοψία μέσω ζωντανών ενημερωτικών εκπομπών του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων στις 2 η ώρα καθώς και της εκπομπής ον κάμερα στις 2 και μισή.